να ευχηθώ, δεν ξέρω γιατί λένε σιδεροκέφαλος, αλλά εγώ δεν έχω δει κανένα πρόβλημα. Ναι. Να ευχηθώ να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο. Το αντικείμενο της εργασίας μας, μιλάω με την πρώτερη ιδιότητά μου, είναι το παιδί. Είναι ο αυριανός ακαδημαϊκός πολίτης, είναι αυτός που αύριο θα στελεχώσει στην κοινωνία και αυτοί οι οποίοι του χαράζουν τις γραμμές του δεν είναι άλλοι παρά εσείς, κύριοι συνάδελφοι. Και πιστεύω ότι με την αξιοσύνη που έχετε δείξει για να επιλεγείτε για τις θέσεις αυτές, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ καλά και θα κάνετε ένα έργο όπως πρέπει να το κάνετε. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ σε όλους είναι ότι όχι επειδή εγώ προέρχομαι από αυτό το χώρο, αλλά γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι η δουλειά που γίνεται στο σχολείο και ιδιαίτερα στο δημόσιο σχολείο είναι μια δουλειά η οποία είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Στην ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχει, αν θέλετε, ένας διαχωρισμός, ο οικονομικός διαχωρισμός, που κάποια παιδιά που μπορούν και έχουν οι γονείς τους ακολουθούν αυτή την παιδεία. Δεν την απορρίπτω. Απ' την άλλη μεριά όμως, εμείς ως εκπαιδευτικοί είμαστε μέσα στην κοινωνία. Έχουμε όλη την κοινωνική διαστρωμάτωση μπροστά μας, κάθε μέρα. Έχουμε το παιδί του γιατρού, το παιδί του φτωχού, το παιδί του εργάτη, το παιδί του άνεργου. Αυτό δεν θα το ξεχάσετε και δεν πρέπει να το ξεχάσετε, γιατί αν το ξεχάσετε, έχετε κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά παιδαγωγικά και το ξέρω γιατί μάλιστα εξεταστήκαμε στα ίδια συστήματα και στα ίδια βιβλία. Και ως προϊστάμενος όταν εγώ τότε κρίθηκα, αλλά και ως διευθυντής. Ξέρω πολύ καλά λοιπόν ότι έχετε παιδαγωγικές γνώσεις άριστες και μπράβο και συνεχίστε να τις εφαρμόζετε, γνωρίζοντας ότι δεν διοικείτε πράγματα, αλλά διοικείτε ανθρώπους. Και όταν ένα παιδί καθυστερεί να έρθει το πρωί στο σχολείο, σκεφτείτε μήπως αυτό το παιδί, η μητέρα του εργάζεται πρωί-πρωί και αυτός δεν έχει κανένας να το ξυπνήσει. Σκεφτείτε μήπως το παιδί αυτό δεν έφαγε τις δύο προηγούμενες μέρες και βλέπω πολύ άξιους συναδέλφους εδώ, όπου με συνεργασία στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία στέλνουμε ακόμα μερίδες για να τρώνε παιδάκια τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να φέρουν φαγητά από το σπίτι τους. Αυτά βέβαια δεν τα πληρώνουμε από την τσέπη μας, έτσι. Και ούτε αυτό το λέω για να πιστωθεί σε μένα. Είναι πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν και βρίσκουμε τον τρόπο να γίνουν. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν σε όλους εσάς είναι ότι ο Δήμος είναι ανοιχτός. Δεν έχουμε εδώ υψηλές δυνατότητες. Αυτές που έχουμε όμως μπορούμε να τις μοιραστούμε και να κάνουμε καλύτερη και τη δουλειά τη δική σας, αλλά και το αντικείμενο το οποίο έχετε, που είναι το παιδί, που είναι ο άνθρωπος, να το δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες.